Κύριε Γεωργίου. Καλή σας μέρα και απολογούμε αν περίπου εξανάγκασα να φύγω. Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα έχετε κάτι σημαντικό να μας πείτε, κύριε Γεωργίου. Είπαμε να μην σας βγάζουμε όλους κάθε φορά. Ελπίζω να μην έχετε παράπονο. Ναι. Όχι, εμείς δεν... Γενικά δεν είμαστε παραπονιάρηδες, κυρία Σπόντα, ούτε από διορισμούς ή οτιδήποτε άλλο, ανεξαρτήτως αν έχουμε τις απόψεις μας και είναι έντονες αυτές. Θεωρώ ότι πάντα έχουμε κάτι σημαντικό να πούμε. Και σε ό,τι αφορά ειδικά αυτό το ζήτημα, μια και θα ακολουθήσει και ο Βασίλης ο πρωτοπαπάς, απλώς να πω κάτι ότι το θέμα αυτό που έγινε με τον διορισμό του συγκεκριμένου ατόμου ήταν απαράδεκτο. Απαράδεκτο, δεν νομίζω κανείς να μπορεί να το δικαιολογήσει. Από εκεί και πέρα, καλώς έγινε η ανάκληση και ελπίζω να είναι και στο πλαίσιο της νομιμότητας των θεσμών, γιατί ακούστηκαν και κάποια ζητήματα από νομικούς για αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν άτομο το οποίο ποστάρει το Γεώργιο Παπαδόπουλο να μας καληνυχτίζει να είναι οπουδήποτε σε θεσμούς αυτού του κράτους. Άρα πρέπει να γίνετε κι εσείς ζήτημα ελέγχου των διαδικασιών. Και τις χούντες. Ναι, μπορεί, κατά καιρούς έχουμε θέση και να υπενθυμίσω κάτι, γιατί είναι περίπου κάτι σαν το θέμα με την τοπική αυτοδιοίκηση, την μεταρρύθμιση, ότι είμαστε το μόνο κόμμα που δεν ψήφισε το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση και είμαστε το μόνο κόμμα, νομίζω, της λεγόμενης συμπολίτευσης που εξέφρασε έντονους προβληματισμούς για το θέμα του γνωμοδοτικού συμβουλίου. Αλλά ήταν θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ήταν προεκλογική του εξαγγελία και δέσμευση, οπότε εμείς δεν είχαμε λόγο να εναντιωθούμε άλλο σε αυτό το θέμα. Είχαμε όμως εκφράσει τους προβληματισμούς μας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω σε ό,τι αφορά την ΕΔΕΚ. Η ΕΔΕΚ ζήτησε από όλα τα στελέχη, μέλη, φίλους, προσκείμενα φύλλα άτομα στο κόμμα. Εάν ήθελαν να λάβουν μέρος στην διαδικασία αυτή, θα καταθέσουν την αίτησή τους όπως προνοείται μέσω του γνωμοδοτικού συμβουλίου. Από εκεί και πέρα, ούτε δώσαμε κατάλογο, ούτε μας ζητήθηκε κατάλογος, ούτε δώσαμε ονόματα, ούτε παρενεβήκαμε με οποιοδήποτε τρόπο στην διαδικασία. Είπαμε σε όλους όσοι ήθελαν από εμάς να γίνουν μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Κρατικών Οργανισμών, να κάνουν την αίτησή τους. Ναι. Αυτό να γίνει ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά την ΕΔΕΚ. Λοιπόν, θα ζητήσετε το λόγο τώρα για το διορισμό του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΠΑΚ. Τι έγινε, δεν θα μείνετε μέχρι εδώ, θα ζητήσετε το λόγο από την κυβέρνηση. Δεν γνωρίζω αν θα γίνει οποιαδήποτε διάβημα, αλλά νομίζω ότι θα τεθεί το ζήτημα αυτό στις κάποιες επόμενες συναντήσεις που ενδεχομένως να γίνουν σε ανώτατο επίπεδο. Μπορεί και να γίνει, μπορεί και να μην γίνει, αλλά υπάρχει ζήτημα. Σε ό,τι αφορά, κυρία Σπόντα, το θέμα της κατάκτησης πλέον των Διοικητικών Συμβουλίων των Ημικρατικών Οργανισμών. Φυσικά και θα μπορούσαν να γίνουν πολύ καλύτερες επιλογές. Υπάρχουν επιλογές, όπως τις έχουμε διαβάσει, που είναι καλές. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα του έργου τους αυτού, αλλά ας μην ξεχνάμε κάτι, κυρία Σπόντα. Ας μην ξεχνάμε κάτι που νομίζω έπρεπε να είναι αυτονόητο και να μην κρύβουμαστε πίσω από το μικρό μας δάχτυλο, να μην είμαστε υποκριτές. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ημικρατικών Οργανισμών είναι επέκταση της εκτελεστικής εξουσίας. Και είναι πολύ λογικό, ειδικά ημικρατικοί οργανισμοί. Ναι, αλλά καλύτερα να είμαστε ειλικρινείς όμως, έλεγαν προηγουμένως κόμματα της αντιπολίτευσης. Εμείς είμαστε ειλικρινείς. Να είμαστε ειλικρινείς ότι αυτό συμβαίνει, αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει με τα Διοικητικά Συμβούλια. Εγώ εκπροσωπώ την ΕΔΕΚ. Καλώς ή κακώς με έχουν πάλι να εκπροσωπώ την ΕΔΕΚ. Εμείς είμαστε ειλικρινείς. Ήμασταν ειλικρινείς και είπαμε από την πρώτη στιγμή είχαμε τους προβληματισμούς μας για αυτό το θέμα του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου που λειτουργήσε σωστά στο πλαίσιο της νομοθεσίας. Αυτό δεν το συζητούμε. Αλλά είχαμε τους προβληματισμούς μας. Και επαναλαμβάνουμε ότι θα πρέπει να ασκείται πολιτική μέσα από τους ημικρατικούς οργανισμούς, ειδικά αυτούς που έχουν άμεση σχέση με υπουργεία και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, που να συνάδουν με την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτό θα πρέπει, μάλιστα, νομίζω, να γινόταν αποδεκτό και κατανοητό από όλους. Ολοκληρώνω, τελειώνοντας, και να ακούσουμε και άλλους καλεσμένους, ότι εμείς είπαμε στα μέλη μας τους φίλους να δώσουν τα ονόματα τους μέσα από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο να κάνουν κανονικά την αίτηση τους σύμφωνα με τις διαδικασίες, όσοι ήθελαν. Από εκεί και πέρα δεν δώσαμε κανένα κατάλογο και δεν μας ζητήθηκε κανένα. Και δεν δώσατε καμία υπόσχεση σε κανέναν ότι θα στηρίξετε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την υποψηφιότητά. Δεν δώσαμε υπόσχεση γιατί εκ των γεγονότων έχουμε εντοπίσει μετά ότι κάποια άτομα που θεωρούσαμε εμείς ότι ήταν ικανά
να είναι μέλη των διοικητικών συμβουλίων κάποιων δημοκρατικών οργανισμών, δεν επιλέγει. Μάλιστα. Προσέξαμε ότι είπατε λεγόμενη συμπολίτευση. Δεν εννοείτε κάτι συγκεκριμένο με το λεγόμενη συμπολίτευση. Για μας, έτσι. Είστε συμπολίτευση. Υπάρχει, κυρία Σπονδέ, υπάρχει έτσι μια. Θεωρώ ότι η λέξη συγκυβέρνηση δημιουργεί μια κατάχρηση. Εμείς στηρίξαμε τον κύριο Χριστοδουλίδη, στηρίζουμε αυτά που συμφωνούμε. Δεν θα στηρίξουμε αυτά με τα οποία διαφωνούμε. Ούτε συγκυβέρνηση, ούτε συμπολίτευση, να λέμε λεγόμενη συμπολίτευση. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε στο έργο εκεί που συμφωνούμε. Εκεί που διαφωνούμε δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Οπότε ο καθένας σας ονοματολογήσει όπως θέλει αυτή τη σχέση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργίου. Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου της ΕΔΕΚ.